Οι πολεμικέ ιαχέ του Ερντογάν και οι ευθείε απειλέ προ την Ελλάδα περνούν μέσω τη προπαγάνδα των τουρκικών καναλιών και στου πολίτε. Αρκετέ από τι αντιδράσει, ωστόσο, αφορούν στο πρόβλημα που καίει περισσότερο του Τούρκου. Ben Η τουρκική οικονομία στενάζει και αυτό αποτυπώνεται και στην πιο πρόσφατη δημοσκόπηση που διενεργήθηκε σε εννέα περιφέρειες της χώρας. Στο ερώτημα εάν τα βγάζουν πέρα με το εισόδημά τους, μόλις το 14,5% των πολιτών απάντησε καταφατικά. Ενώ το συντριπτικό 80,5% υποστήριξε ότι αναγκάζεται να δανείζεται. Παρά το γεγονό ότι ο Ερντογάν επιμένει στο αφήγημα τη ισχυρή τουρκική οικονομία, ο υψηλό πληθωρισμό φαίνεται πω οδηγεί την κούρσα στην προεκλογική περίοδο, με του πολίτε δυσαρεστημένου και τον Τούρκο πρόεδρο υποπίεση. Το 69,5% θεωρεί πω η χώρα δεν κυβερνάται με τον σωστό τρόπο και πω χρειάζονται μέτρα για να μπει φρένο στην οικονομική κατρακύλα. Δυαία, Αν και ο συνασπισμό των κομμάτων τη αντιπολίτευση δεν έχει κάνει ακόμα γνωστό το όνομα του υποψηφίου που θα κοντράρει τον Ερντογάν σε εκλογέ του 2023, το 60% των Τούρκων πολιτών πιστεύει πω όποιο και να αντιπαρατεθεί μαζί του θα επικρατήσει. Η Ράμπη, Αυτή η εσωτερική πίεση είναι που εντείνει και την ανησυχία για την επόμενη κίνηση του απρόβλεπτου ούτω ή άλλω Ερντογάν. Ο Ερντογάν είναι επικίνδυνο και απρόβλεπτο. Ιδίω τώρα που θέλει να μείνει στην εξουσία. Δεν είναι ανόητο, όμω οι απελπισμένοι άνθρωποι κάνουν απελπισμένε κινήσει. Η οικονομία καταραίει και θέλει κάτι για να αποσπάσει την προσοχή των Τούρκων πολιτών όσο πλησιάζουν οι εκλογέ. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε σήμερα ο Τούρκο πρόεδρο, οι κάλπε θα στηθούν σε 8 μήνε.